Ο κύριος Στόσκας, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Τζούζη, καλημέρα στους ακροατές σας, ακροάτες στην περιοχή της Υπήρου και την ευρύτερη. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, Υπουργέ, και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Από τη στιγμή που έχουμε ανακοινώσει ότι θα σας έχουμε καλεσμένο, έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από ακροατές, όπως φαντάζεστε, για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά. Εσείς έχετε υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις, είστε γνώστης και της αμυντικής κατάστασης της χώρας, αλλά και από μια διαφορετική σκοπιά αυτή τη στιγμή του πολιτικού. Νομίζω ότι έχετε να καταθέσετε σκέψεις και προτάσεις για την κατάσταση αυτή και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε σήμερα, αυτή τη χρονική στιγμή, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση που επικρατεί στη Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Τζούζη, έχω υπηρετήσει 35 χρόνια σε ενόπλες δυνάμεις, πολλά χρόνια γύρω στα 9 στην περιοχή του Εύρου και σε νησιά και σε θέσεις ΝΑΤΟ και σε πολλά χρόνια σε θέσεις επιτελικές. Αλλά βλέποντας τα πράγματα και από τη μεριά των πολιτικών πραγμάτων και που πηγαίνουν, αυτή τη στιγμή έχει γίνει εξής πορεία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ και 1,5 μήνα η Τουρκία είχε βγάλει το Roots Race, το θυμούνται όλοι, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και έκανε τελικά έρευνες, το έχουν αποδεχτεί όλοι, και δεν έκανε βόλτες απλά στην περιοχή. Έκανε έρευνες σε περιοχές, σε διεθνή ύδατα, αλλά και σε περιοχές της ΑΟΣ, της ελληνικής, της ενδυνάμει ελληνικής ΑΟΣ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το Men Oruç Race έχει αποσυρθεί μετά από συμφωνία που όλοι ξέρουν ότι έγινε στο Βερολίνο και συζητήσεις στη συνέχεια για να πάμε σε διερευνητικές συζητήσεις, αλλά συνεχίζει η Τουρκία τις προκλήσεις της με 2 ερευνητικά πλοία στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ, γιατί δεν πρέπει να αποσυνδέουμε τα προβλήματα της ελληνικής ΑΟΣ από τα προβλήματα της Κυπριακής ΑΟΣ. Ελληνισμός είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και της αδελφής Κύπρου. Επομένως πρέπει μαζί να τα βλέπουμε, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αυτή τη στιγμή εμείς πάμε σε διερευνητικές επαφές και η Κύπρος έχει αφαιθεί σε ένα μεγάλο βαθμό μόνη της. Λοιπόν, πάμε σε διερευνητικές επαφές. Μ' ακούτε? Ναι. Πάμε σε διερευνητικές επαφές. Και το θέμα είναι, αυτό που δεν ξέρει κανένας, είναι με τι όρους πηγαίνουμε στις διερευνητικές επαφές. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσουν οι επαφές αυτές στην Κωνσταντινούπολη. Η ημερομηνία νομίζω δεν έχει καθοριστεί. Η σύνοδος κορυφής που ήταν να γίνει 24-25 τώρα του μηνός πάει για 1-2 Οκτωβρίου. Τάχα μου κορονοϊός και τα λοιπά. Λέω το τάχα μου γιατί δεν το πολύ πιστεύω. Το θέμα είναι λοιπόν με τι όρους πηγαίνουμε σε αυτές τις συνομιλίες με την Τουρκία. Γιατί αποσύρθηκε μεν το Oruç Race, το ερευνητικό πλοίο του τουρκικού, και επειδή αποσύρθηκε το πλοίο, δηλαδή τέτοια ανταλλαγή κάναμε, πάμε κατευθείαν σε συνομιλίες και για να συζητήσουμε τι. Επίσημα ανακοινώθηκε ότι θα συζητήσουμε μόνο θέματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Εδώ βγαίνει ο Τούρκος εκπρόσωπος, ο σύμβουλος του Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν, και λέει ότι θα συζητηθούν και θέματα Θράκης. Δηλαδή ανοίγει τη βεντάλια η Τουρκία και το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ή τι σκοπό έχουμε εάν ξεκινήσουν προτάσεις από πλευράς Τουρκίας για Θράκη, για Αιγαίο, γιατί ήδη πάλι σήμερα η Τουρκία ανακοινώνει αντινάβτεξ, δηλαδή ανακοινώσαμε εμείς άσκηση σε μια περιοχή στο Αιγαίο και η Τουρκία ανακοινώνει άλλη άσκηση και ζητάει παράλληλα την αποστρατιωτικοποίηση της Λίμνου. Δηλαδή έρχεται η Τουρκία και λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά τα δικά σας
Δηλαδή ζητάει από εμάς, είναι η λογική του Καραγκιόζη, ζητάει τα δικά σου δικά σου και τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Λοιπόν, ζητάει να κάνουμε παραχωρήσεις χωρίς ίδια να μειώνει τις προκλήσεις, να μειώνει την ένταση, να σταματήσει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και όλα αυτά τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και αρκετές δεκαετίες. Να ρωτήσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, γιατί έχει μια αξία, κράτησα στην αρχή της τοποθέτησής σας το στοιχείο ότι το ερευνητικό, το τουρκικό ερευνητικό παραβίασε κυριαρχικά δικαιώματα και είναι μια άποψη την οποία εξέφρασε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Θεσσαλονίκη. Συνέβη κάτι τέτοιο? Είστε κατηγορηματικοί σε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Τόσκα? Εδώ υπάρχει εξής κατάσταση που έχει μεγάλο βαθμό κινδύνου. Mm-hmm. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις εντυπώσεις. Βγαίνει ο κύριος Βορύδης και λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα τη στιγμή που δεν έχει νομιμοποιηθεί η ελληνική ΑΟΣ. Βγαίνουν και λένε ότι και μέχρι τα 6 μίλια να φτάσει, που είναι τα χωρικά μας ύδατα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αρχίζουμε και αποδυναμώνουμε τα επιχειρήματα τα δικά μας και δεν χρειάζεται η Τουρκία να κάνει τίποτα. Μόνοι μας αποδυναμώνουμε τα επιχειρήματά μας πριν καν πάμε σε συζητήσεις. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας που πάει να διαπραγματευτεί, που πάει να συζητήσει. Να αποδυναμώνει τη θέση του, να κόβει τα πόδια του με απλά λόγια. Στις συζητήσεις πρέπει να πηγαίνεις με το μέγιστο των απαιτήσεων και των επιχειρημάτων σου, και μάλιστα όταν έχεις απέναντί σου μια Τουρκία η οποία κάθε μέρα ζητάει και παραπάνω πράγματα. Ορίστε, σήμερα σας είπα για τη Λίμνο. Ναι. Αύριο θα ζητήσει για τη Χίο, ζήτησε ήδη για τη Χίο, ζήτησε ήδη για τα Δωδεκάνησα, ζήτησε ήδη για τη Θράκη. Τελικά τι άλλο θέλει? Και έχουμε και ένα διεθνές περιβάλλον, από πλευράς Γερμανίας, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από πλευράς Ισπανίας, Ιταλίας. Όλοι αυτοί έχουν επιχειρήσεις, 7.000 γερμανικές επιχειρήσεις στην Τουρκία. Η Ισπανία έχει δώσει γύρω στα 24 δις δάνειο, πολλά από αυτά είναι για εξοπλισμούς, στην Τουρκία. Άρα σου λέει, αν καταρρεύσει η Τουρκία, αν δημιουργηθεί πρόβλημα στην Τουρκία, γιατί δεν πάνε καλά και τα οικονομικά της, θα έχουν πρόβλημα αυτοί με τα δάνεια που έχουν δώσει, θα έχουν πρόβλημα με τις παραγγελίες εξοπλισμών. Η Γερμανία είναι να αρχίσει να κτίζει 6 υποβρύχια για την Τουρκία. Η Ισπανία της φτιάχνει ήδη αεροπλανοφόρο της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή αυτοί θέλουν να κάνουν τον καλό για να τα οικονομήσουν, να το πούμε απλά, από την Τουρκία, θα πρέπει εμείς να δώσουμε πρίκα τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα? Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε στυλώσει τα πόδια αντί να δείχνουμε αυτή την υποχωρητικότητα που δείχνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει ανοίξει και εκεί μια συζήτηση, αν δηλαδή έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η Ευρώπη και στο κομμάτι των κυρώσεων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα που αυξάνεται ή αυξάνονταν το προηγούμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό συμπεραίνω από τα λεγόμενά σας. Βέβαια, για να βάλω λίγο... Ρετσούτη, συγγνώμη, ναι. Το θέμα των κυρώσεων δεν χρειάστηκε να το βγάλει από την ατζέντα η Ευρώπη. Το βγάζουμε εμείς, το βγάλαμε εμείς μόνοι μας. Ενώ η κυβέρνηση το υποβάθμισε και δεν συζητάει κανένα για κυρώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάστηκε καθόλου η Ευρώπη. Κόβουμε τα πόδια μας και μόνοι μας. Μάλιστα. Πάντως είναι λίγο οξύμορο και παράλογο πώς... Θα πει κάποιος ότι είμαστε σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά είναι λίγο οξύμερο, κύριο Τόσκα, το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες με αρκετή μεγάλη δύναμη και επιρροή, αναφέρομαι και στη Γερμανία, μιλήσατε και για την Ισπανία, πουλούν στην Τουρκία αμυντικούς εξοπλισμούς τη στιγμή που υπάρχουν ανοιχτά θέματα μεταξύ μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι στη χώρα μας, την Ελλάδα, με την Τουρκία. Δεν ξέρω, είναι ένα ζήτημα... Δυστυχώς, γιατί κοιτάζουν το κέρδος και όχι πολλές ευρωπαϊκές χώρες κοιτάζουν το κέρδος
στις οικονομίες τους και όχι την προστασία των συνόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια αποσταθεροποίηση στη περιοχή θα πλήξει και τις ίδιες. Και ο μεν Βέλγος πολίτης, ο Ισπανός πολίτης μπορεί να μην έχει απειλή για την κυριαρχία του, για τα σύνορά του αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω κανέναν Ισπανό και κανένα Βέλγο πολίτη δεν τον συμφέρει να υπάρξει αποσταθεροποίηση σε μια περιοχή της Ευρώπης, γιατί τα προβλήματα θα επεκταθούν και στην τσέπη του και στον εαυτό του και γενικότερα. Άρα η διατήρηση των ισορροπιών, η διατήρηση της ειρήνης, η διατήρηση μιας κατάστασης που να δείχνει στις χώρες της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας ότι δεν μπορούν να απειλούν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι απειλούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να είναι η κυρίαρχη ιδέα που δυστυχώς δεν είναι. Μάλιστα. Σαφής. Να έρθουμε λίγο και στο γεγονός όμως ότι και η χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει μια συζήτηση και μια στενή επαφή και με τον γαλλικό παράγοντα στο κομμάτι και της νέας ενίσχυσης οπλικών αμυντικών συστημάτων. Ναι. Θέλω την άποψή σας, γιατί μιλήσαμε για το γερμανικό παράγοντα και πώς έχει δομήσει σχέσεις με την Τουρκία όλο αυτό το διάστημα, αλλά έχουμε και το γαλλικό παράγοντα σε αυτήν τη συζήτηση. Σωστό. Η Γερμανία φοβάται τον ανταγωνισμό με τη Γαλλία. Η Γαλλία κοιτάζει να πάρει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή που η γερμανική οικονομία δεν πάει καλά και κοιτάζει να διατηρήσει τον περιφερειακό της ρόλο στη Μεσόγειο, για τη Γαλλία λέω, στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Η Τουρκία προσπαθεί να βάλει χέρι στην Αφρική και να βάλει χέρι και στη Μεσόγειο και φυσικά έχει βάλει χέρι ήδη στη Λιβύη. Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι υπαρκτοί. Εμείς πρέπει να παίζουμε πάντα με τους ανταγωνισμούς. Δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Σήμερα τα συμφέροντά μας με τη Γαλλία συμπίπτουν. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Αλλά για σήμερα καλό είναι να χρησιμοποιούμε και το που πάνε τα συμφέροντα των άλλων και ανάλογα να πορευόμαστε. Χωρίς πολλά-πολλά, έχοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να μην είμαστε ευκολόπιστοι και αφελείς. Από εκεί και πέρα για τους εξοπλισμούς, χρειάζονται εξοπλισμοί παρά τα οικονομικά προβλήματα, παρά τα προβλήματα τα γενικότερα που έχουμε, αλλά εξοπλισμοί ως ποιο σημείο, ως το σημείο που αντέχει η τσέπη μας, ως το σημείο που χρειάζονται αυτοί οι εξοπλισμοί, όχι με προχειρότητα, όχι σήμερα αγοράζουμε καράβια και αύριο αλλάξαμε γνώμη γιατί μας πίεσε ο Τραμπ και αγοράζουμε γαλλικά αεροπλάνα και χωρίς να ρωτήσουμε και τους στρατιωτικούς, βγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και λέει τόσα 18 θα πάρουμε 18 ραφάλ. Μα δεν έχουν συγκληθεί οι επιτροπές. Αυτό αν θέλετε μπορεί να πει κάποιος ότι είναι τυπικό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Συμφωνήσαμε με τους Γάλλους το κόστος. Συμφωνήσαμε τη ροή των ανταλλακτικών που είναι το κύριο πρόβλημα τόσα χρόνια στα οπλικά μας συστήματα. Συμφωνήσαμε με τι διαμόρφωση, δηλαδή τι όπλα θα πάρει πάνω, τι δυνατότητες θα έχει αυτό το αεροπλάνο. Το κάθε αεροπλάνο παραγγέλνεται με διαφορετικές προδιαγραφές ως ένα σημείο. Αυτά δεν τα έχουμε συμφωνήσει. Είναι σαν να μπούμε σε ένα εμπορικό κατάστημα, να πάρουμε ένα σακάκι και να πούμε το παίρνω και μετά να πούμε, ρωτήσουμε για την τιμή. Είμαστε τόσο large εμείς, είμαστε τόσο πλούσιοι που δεν ρωτάμε για την τιμή και μπαίνουμε και λέμε φέρ το εδώ και μετά θα τα βρούμε. Μάλιστα. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Ούτε στην απλή εμπορική σχέση που περιέγραψα πριν. Άρα τα λέγαμε στους εξοπλισμούς ανάλογα με τις δυνατότητές μας και τηρώντας κάποιες βασικές αρχές εμπορικές αν θέλετε. Αλλιώς ναι, χρειάζονται και τα αεροπλάνα αυτά, χρειάζονται στις ενόπλες δυνάμεις και καλά είναι για τη δουλειά μας και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλει μεγαλύτερη προσοχή και θέλει να μην κάνουμε τσαπατσούλικες δουλειές και πρόχειρες. Μάλιστα. Και να μην προκαλείτε, γιατί μπαίνει και αυτό στη συζήτηση και το δημόσιο αίσθημα, διότι ζούμε και σε μια εποχή δύσκολη και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Νομίζω όλοι οι πολίτες θέλουν να είναι θωρακισμένες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
παρόλα αυτά να μην γίνονται, να μην παρατηρούνται αρνητικά φαινόμενα που είχαν κυριαρχήσει στη χώρα μας και στο παρελθόν. Που έχει καεί η γούνα μας παλιότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα υγείας οξυμένα και ως ένα βαθμό πάνε να φύγουν από έλεγχο, και σε αυτό φταίει η κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα ανάμεσα στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο. Αλλά και στο, και τέλος πάντων, τα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας αναγκάσουν να πάμε σε διαφορετική κατεύθυνση και σε διαφορετική πορεία και με μεγαλύτερη μελέτη, και όχι να κοιτάζουμε μόνο επικοινωνιακά να καλύψουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το επικοινωνιακά καλύπτεται σε ένα σημείο, από εκεί και πέρα θέλει ο κόσμος να δει πράξεις, γιατί είναι πολύ οξυμένα τα προβλήματα. Βλέπετε στην υγεία αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα. Μάλιστα. Του πληθυσμού. Θέλω να έρθω και σε άλλο ένα περιστατικό των τελευταίων καιρών, που είδαμε τις τελευταίες ημέρες να γιγαντώνεται, και είναι στο κομμάτι της διαχείρισης των κρίσεων που έχουν να κάνουν σχέση και με έντονα καιρικά φαινόμενα. Εσείς διατελέσατε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχετε εμπειρία, κληθήκατε να διαχειριστείτε δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις, η αλήθεια είναι. Πάντα με στοιχείο αυτοκριτικής, και αυτό νομίζω σας το πιστώνω, τουλάχιστον εγώ από τη σκοπιά τη δημοσιογραφική, με τα όποια λάθη και παραλήψεις που νομίζω κάθε άνθρωπος που καλείται να βγάλει, να κάνει ένα έργο, νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν. Παρατηρώ, κύριε Τόσχα, το τελευταίο διάστημα ότι ξανά έρχεται μια ρητορική περί της κακιάς στιγμής, της κακιάς ώρας, βλέποντας και τα περιστατικά στην Καρδίτσα με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, και κυριαρχεί το αίσθημα στην κοινωνία ότι τελικά τα χρόνια περνούν και ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Κοιτάξτε, πράγματι διαχειριστήκαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολύ γρήγορες κινήσεις. Θυμάμαι στο σεισμό στην ΚΟ, 2 η ώρα έγινε σεισμός, 4 η ώρα προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο, και μάλιστα χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, γιατί είχαν φύγει και πάλι από τον πύργο ελέγχου. Καταστάσεις περίεργες, με μεταφορές τραυματιών, με πολλά προβλήματα στα οποία ανταπεξήλθαμε αρκετά. Είχαμε και άλλους σεισμούς, είχαμε και πάρα πολλές πυρκαγιές, είχαμε την τραγωδία στο Μάτι, η οποία μας έχει αφήσει μας σημάδεψε, όπως και να έχει. Και άρα έχουμε μια εμπειρία από τα καλά και από τα κακά. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να μεταφέρεται. Η παγκόσμια εμπειρία θα πρέπει να μεταφέρεται. Το πού πάνε τα πράγματα παγκόσμια, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας. Γιατί αλλιώς θα πέσουμε στο ίδιο σφάλμα που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, που λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, κοροϊδεύει για τον κορονοϊό και κοντεύουν οι νεκροί στην Αμερική. Έχουν φτάσει 900.000, κοντεύουν να φτάσουν 1 εκατομμύριο νεκροί στην Αμερική, διάβαζα σήμερα. Επομένως, το ίδιο πρέπει να δούμε και τα κλιματικά φαινόμενα, το ίδιο πρέπει να δούμε και τις φυσικές καταστροφές, να δούμε τι μπορούμε να προλάβουμε, τι δεν μπορούμε. Θεός κανένας δεν είναι. Άρα, να αναπροσαρμόσουμε και να αλλάξουμε τους μηχανισμούς στο βαθμό που πάλι μπορούμε. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση των μηχανισμών, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχει μια δόμηση που έχει δημιουργήσει τεράστιες ζημιές μέσα σε ρέματα, μέσα σε δάση, μέσα πάνω σε παραλίες, όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Θυμάμαι, είχαμε πάει με το Σπίρτζι στην Σκόπελο σε πλημμύρα, και ήταν όλο το χωριό που είχε πλημμυρίσει μέσα σε μια χαράδρα. Από πάνω από τη χαράδρα ήταν καμένος ο λόφος. Τι θα γίνει, λοιπόν? Βλέπετε τι έγινε στην Καρδίτσα τελευταία. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές και στη χρήση γης, γενναίες αλλαγές. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στους μηχανισμούς,
Και πρέπει, κυρία, να δούμε την αιτία του κακού, που είναι σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή του περιβάλλοντος. Κάποιοι λένε ότι ακόμη και οι ασθένειες αυτές προέρχονται από καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά δεν είμαι ειδικός. Επομένως, πρέπει με σεβασμό να τα δούμε αυτά τα πράγματα και όχι με δημιουργία εντυπώσεων, να τα βάλουμε κάτω για να δούμε τι έχει γίνει, τι λάθος έχει γίνει, και διαχρονικά τεράστια λάθη. Το θέμα του περιβάλλοντος μέχρι πρότινος της καταστροφής του περιβάλλοντος, αλλαγής του περιβάλλοντος. Κανένας δεν το συζήταγε, όλοι λέγανε πάσε τώρα, ας πάω να χτίσω εκεί που με βολεύει, να έχει και θέα. Και υπήρχε και μια αυθαιρεσία και ένα κλείσμο του ματιού, βέβαια, και από αυθαιρεσία, τους... διαφθορά και από τους θεσμούς, ναι. Εγκρίναν αυτές τις άδειες της σήματος, έτσι, δόμησης. Και από εκεί και πέρα έρχονται και κάποιοι και λένε μα πλημμύρισε, μα κάει και μα δεν ξέρω τι. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και απέναντι στον εαυτό μας και στο τι έχει γίνει τόσα χρόνια και στο τι μπορεί να γίνει τώρα για την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών. Υπάρχει μια μελέτη, το έλεγα πριν την καταστροφή στο μάτι, μελέτη ενός πολύ μεγάλου ιατρικού περιοδικού, του Lancet, που λέει ότι παγκόσμια αποδεκτού περιοδικού, που λέει ότι μέχρι το 2100 8 στους 10 κατοίκους της Ευρώπης θα πληγούν από φυσικές καταστροφές. Άρα υπάρχει πρόβλημα στο περιβάλλον και με σεβασμό πρέπει να τα βάλουμε κάτω, υπεύθυνοι δηλαδή οι κυβερνήσεις και όσοι εμπλέκονται πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν τι μπορούμε να κάνουμε έστω και τώρα. Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να γίνει και μια αναβάθμιση και στα επιχειρησιακά σχέδια, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Συνεχής αναβάθμιση χρειάζεται, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα συνεχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα σχετίζεται με την κατάσταση που επικρατεί και στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Νομίζω και από την θητεία σας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και συνολικά στη συμμετοχή σας στην κυβέρνηση την προηγούμενη, έχετε μια εμπειρία. Το 15, το καλοκαίρι του 2015 είχαμε εκρηκτικές διαστάσεις σε αριθμούς στις προσφυγικές ροές. 10.000 την ημέρα, είσοδη την ημέρα μεταναστών. Είχα τη χαρά να φιλοξενήσω την κυρία Τσιριγότη, μια εξαιρετική... Θα ξέρει καλύτερα από όλες. Ακριβώς. Απλά θέλω να σας ρωτήσω και εσάς προφανώς για την σημερινή κατάσταση, γιατί το ζήτημα του προσφυγικού είναι διαχρονικό, αλλά δυστυχώς είναι και επίκαιρο συνάμα, μετά και τα τραγικά συμβάντα στο νησί της Λέσβου, και όλα όσα διαδραματίζονται γενικότερα στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα. Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, όσο υπάρχει η φτώχεια και όσο υπάρχουν τα προβλήματα πείνας και δίψας στην Αφρική και στις περιοχές της Ασίας και γενικότερα. Επομένως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Φτιάχνοντας φυλακές, σε έχουν απασχολήσει όλους αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, γιατί τα διαχειριστήκαμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήμουν είχε αναλάβει το κτίσιμο των hot spot, δηλαδή τον καταβλισμό στα νησιά, και σε ένα μεγάλο μέρος βοηθούσα και εγώ στο θέμα του μεταναστευτικού και βοηθούσα τον κύριο Μουζάλα που ήταν υπουργός μετανάστευσης. Από εκεί και πέρα, βέβαια υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας σαν χώρα, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Δεν πήγαμε εμείς να κάνουμε πολέμους εκεί κάτω για να αναγκάσουμε τον κόσμο να τρέχει σε άλλες υπήρους και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να βάλουν χέρι, να βοηθήσουν την κατάσταση και όχι να κρύβονται λέγοντας εμείς δίνουμε τόσα λεφτά και τόσες κουβέρτες, αλλά να πάρουν μέρος του προβλήματος και αυτές στην πλάτη τους. Είναι πολύ εύκολο οι χώρες του Βίζεγκραντ, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, να φτιάχνουν το φράχτη τους και να λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε κανέναν πρόσφυγο, κανέναν μετανάστη. Είναι πολύ εύκολο και άλλες χώρες να λένε πήραμε τόσους τέρμα και οι υπόλοιποι
Άρα το θέμα της μετεγκατάστασης είναι, πρέπει να είναι βασική απαίτηση. Η αλλαγή του συμφώνου του Δουβλίνου που καθορίζει αυτά τα πράγματα που θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει όμως, σε ποια κατεύθυνση θα γίνει, εδώ είναι το θέμα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι δεν μπορεί ούτε τα νησιά μόνο τα δικά μας να σηκώσουν το πρόβλημα, ούτε μόνο η χώρα μας, η Ελλάδα, να σηκώσει το πρόβλημα και να μείνουμε μακριά το πρόβλημα. Έτσι θέλανε και οι Γερμανοί και οι άλλοι, αυτό θέλανε, να γίνουν τα νησιά φυλακές ή να γίνει η χώρα μας φυλακή και να μην τους αγγίξει το πρόβλημα. Δεν πάει έτσι όμως. Άρα θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι χώρες. Τώρα, η κυβέρνηση έκανε το λάθος να προσπαθήσει να κρατήσει τα ρεύματα αυτά τα μεταναστευτικά, παρότι τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν, παρότι για να είμαστε ειλικρινείς έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά από συμφωνία από ό,τι φαίνεται Ερντογάν, Μέρκελ, και να τα κρατήσουν λοιπόν αυτά τα ρεύματα στα νησιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένα παρόμοιο μοντέλο πάντως. Μια εικόνα που ουσιαστικά επιβεβαιώνει το μεγάλο κανόνα. Η κυβέρνηση να προσπαθεί να κρατήσει τις προσφυγικές ροές στα νησιά και να μην πάνε στην υπηρετική χώρα, στην κεντρική χώρα. Mm-hmm. Θυμίζει τις χώρες της Βόρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν οι προσφυγικές ροές να μείνουν στην Ελλάδα και να μην πάρουν ένα κομμάτι του πληθυσμού. Ναι. Έτσι. Ναι. Μια αντιγραφή του μεγάλου πλάνου. Εξυπηρετεί τους ξένους έτσι, χρησιμοποιώντας τα νησιά σαν ασπίδα. Μέχρι πότε τα νησιά θα είναι ασπίδα? Υπάρχουν προβλήματα στα νησιά, υπάρχουν προβλήματα, αντιδρούν οι κάτοικοι. Είναι λογικό σε ένα σημείο. Όταν υπάρχουν σε ένα νησί περισσότεροι μετανάστες από ότι ντόπιοι κάτοικοι, δημιουργεί πρόβλημα. Θα έπρεπε λοιπόν, και αυτό κάναμε εμείς, να απορροφούνται σιγά σιγά, να μεταφέρονται σιγά σιγά πρόσφυγες από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα και από εκεί να πιέζονται οι ευρωπαϊκές χώρες για μετεγκαταστάσεις. Εμείς θυμάμαι όταν ο αριθμός στη Μόρια έφτανε τις 5.500, χτυπάγαμε όλα τα καμπανάκια συναγερμού και κοιτάζαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα η κυβέρνηση άφησε και διωγγώθηκε αυτός ο αριθμός από τις 5.500 που αφήσαμε όταν, πριν τις εκλογές. Πήγε στις 20.000, τώρα η κυβέρνηση λέει είναι 13.000 και ωραία, ρωτάω εγώ, οι 7.000, 10 νομίζω ότι είναι, αλλά ας δεχτούμε τα νούμερα της κυβέρνησης. Οι 7.000 που γύρισαν στην υπηρετική Ελλάδα, πού πήγανε? Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί έχουν μειωθεί και τα ξενοδοχεία και οι κατοικίες φιλοξενίας. Άρα αναγκάζει τον πρόσφυγα να γυρίσει στις πλατείες. Αφού του μείωσες, τον έφερες εδώ στην υπηρετική χώρα, του μείωσες τα καταλήμματα, πού θα πάει? Στις πλατείες. Τι θα κάνει αφού του μείωσες και κάτι επιδόματα που παίρνανε και τα λοιπά? Θα πάει να ψάχνει δουλειές παράνομες ή δεν ξέρω τι άλλο, ή να κλέψει. Ή θα προβεί σε παραβιωτικές πράξεις, ναι. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει κιόλας. Γιατί μπαίνει το στοιχείο της επιβίωσης εκεί, ναι. Ακριβώς. Άρα δημιουργείς πρόβλημα και στον πρόσφυγα και στον ελληνικό πληθυσμό. Ο οποίος στη συνέχεια συντηρητικοποιείται και αρχίζουν τα προβλήματα τα υπόλοιπα τα γνωστά. Επομένως θέλει... και οι ξένοι, οι Γερμανοί και οι άλλοι λένε μια χαρά. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Γιατί να ζοριστούν? Γιατί να πάρουν άλλους αφού δεν τους μεταφέρουμε το πρόβλημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σαφής. Τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, που δεν μπορώ να μην το κάνω. Έχει να κάνει σχέση με την πορεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπαίνει σε μια νέα φάση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχετε συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Βρεθήκατε σε κοινές προσπάθειες, σε κοινούς δρόμους και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και με μια σειρά στελεχών. Θέλω να μου πείτε έτσι την άποψή σας για την νέα κατάσταση στην οποία οδεύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πώς σχετίζεται γενικά και με το πολιτικό σκηνικό της χώρας αυτή είναι η προσπάθεια, διότι εντάξει, είπαμε για τα ζητήματα που είναι στην επικαιρότητα, αλλά πολλοί τονίζουν ότι ενδεχομένως να έχουμε αρνητικές συνέπειες κυρίως στην οικονομία και στο κομμάτι υγειονομικό ακόμα πιο έντονες τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες. Ναι,
τι έχουμε, να βάλουμε τα πράγματα, τι έχουμε απέναντί μας. Έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, μια κρίση η οποία υποτιμήθηκε και προεκλογικά και μετεκλογικά από την τωρινή κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι θα έχει ανάπτυξη 4%, η οποία έλεγε ότι θα μειωθεί και άλλη ανεργία, η οποία έλεγε ότι θα υπάρξει τεράστια ανάπτυξη και τεράστιος αριθμός επενδύσεων. Και πριν αλέκτορ λαλήσει, άρχισε η ύφεση στην οικονομία. Η ύφεση στην οικονομία δεν άρχισε με τον κορονοϊό. Άρχισε από το τελευταίο τρίμηνο του 19 και το πρώτο τρίμηνο του 20 και φυσικά επιδεινώθηκε με τον κορονοϊό, με την πανδημία. Επομένως, ένα αυτό το θέμα της οικονομικής κρίσης. Από εκεί και πέρα, τι προσπαθεί η κυβέρνηση, πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να κουλώσει τα πράγματα? Προσπαθεί επικοινωνιακά, προσπαθεί χρησιμοποιώντας αστυνομικά μέτρα να μειώσει την εικόνα που παρουσιάζεται στις πλατείες και τα λοιπά με τα νεαρά παιδιά που τι να κάνουν, να κάθονται στις πλατείες και πάει η αστυνομία τώρα και τους διώχνει ή λέει μέχρι τις 12 επιτρέπεται, μετά τις 12 απαγορεύεται, κάποια μέτρα που φτάνουν και σε βαθμό λίγο περίεργο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αντιθέσεις, αντιρρήσεις με αυτή την πολιτική. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εμπροσθοβαρής αναπτυξιακή πολιτική, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος. Είμαστε μόνη η κυβέρνηση η οποία άφησε 37 δις στο προϋπολογισμό, ενώ εμείς όταν παραλάβαμε δεν είχαμε να πληρώσουμε τους μισθούς ενός μηνός. Τέλος πάντων, από αυτά τα 37 δις θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος, γύρω στα 13 δις, να δοθεί εμπροσθοβαρός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και σιγά σιγά η οικονομία, η οποία με όλα τα προβλήματα που έχει, θα μπορούσε λίγο να σταθεί στα πόδια της. Δεν γίνεται αυτό. Η κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια τακτική αντίστοιχη με αυτό που λένε για την πανδημία σε άλλες χώρες, που λένε ανοσία της αγγέλης. Δηλαδή, όποιος επιβιώσει από την οικονομική κρίση μετά, αυτό θα επιδοτηθεί. Αυτό είναι καταστροφικό. Είμαστε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Τώρα στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε, είναι το μεγάλο στοίχημα κατά πόσο θα μπορέσουν γενικότερα οι προοδευτικές αριστερές, οι δημοκρατικές δυνάμεις, δεν όχι μόνο οι αριστερές, να συγκροτήσουν ένα μεγάλο μέτωπο για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάπως καλύτερα. Είναι το μεγάλο στοίχημα, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Ούτε μπορώ να πω ότι θα γίνει σίγουρα, ούτε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Μπορούμε να δούμε καταστάσεις πολύ δύσκολες, όπως τελευταία με την πανδημία και άλλα, στις οποίες θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σαφής. Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική συζήτηση. Πιστεύω ότι βγήκανε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα από τους ακροατές και για την... Δεν τελειώνουν αυτά και για τη στρατιωτική θητεία, για τις αλλαγές και για την οικονομία και άλλα ερωτήματα. Θα ήθελα να σας ξαναευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι δεν βγαίνετε και συχνά στα μέσα, οπότε ήταν και χαρά και τιμή. Δεν το συνήθιζα ούτε σαν υπουργός ναι. Τώρα. Πολύ περισσότερο τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εντάξει. Είστε καλά. Γεια σας και σας. Γεια σας.